Βρισκόμαστε σήμερα στο Αγρίνιο, θα γίνει η πρώτη ανοιχτή συνέλευση της Νέας Αριστεράς. Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί περισσότερες από 80 ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα και τέλος Φεβρουαρίου θα γίνει η πανελλαδική ιδρυτική συνδιάσκεψη της Νέας Αριστεράς. Στόχος μας είναι να υπάρξει μια μαχητική προοδευτική αριστερή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ειδικά για τα θέματα της ακρίβειας που αυτή τη στιγμή ταλαιπωρούν την τεράστια πλειοψηφία των πολιτών και πρέπει να γίνει κατανοητό ότι αυτό το οποίο για τους πολίτες είναι κόστος, για κάποιους άλλους είναι κέρδος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει επιτρέψει αυτό το κέρδος. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι μια κυβέρνηση η οποία υλοποιεί μια αντικοινωνική, αντιδραστική πολιτική και δυστυχώς απέναντί της δεν έχει αυτή τη στιγμή μια μαχητική αντιπολίτευση. Αυτό το κενό που υπάρχει στον προοδευτικό χώρο σκοπεύουμε ως Νέα Αριστερά, ανοιγόμενοι στους πολίτες, μέσα από κοινές δράσεις να το καλύψουμε. Και στόχος μας είναι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας να μην παίζει μόνη της, να φανεί επιτέλους ότι υπάρχει αντίπαλος και πολιτικά και κοινωνικά. Έχετε βρεθεί σε αρκετές πόλεις της επαρχίας, θα βρεθείτε και το επόμενο διάστημα σε πολλές περισσότερες. Τα μηνύματα που λαμβάνετε από τον κόσμο σε αυτή την προσπάθεια που έχετε ξεκινήσει, ποια είναι? Το πρώτο και το αισιόδοξο είναι ότι υπάρχει διάθεση συμμετοχής. Και το λέω αυτό γιατί δυστυχώς βρισκόμαστε σε μια περίοδο απαξίωσης του πολιτικού συστήματος και σε ένα βαθμό μυρολατρείας. Ο κόσμος, ο προοδευτικός κόσμος δεν βλέπει λύση και πολλές φορές επιλέγει την παρέτηση. Θεωρούμε ότι υπάρχουν οι όροι για να ανατραπεί αυτή η τάση και προφανώς τα βασικά μηνύματα είναι τα προβλήματα της καθημερινότητας που αντιμετωπίζει όλος ο κόσμος και πρώτα απ' όλα ότι φαίνεται πια να μην υπάρχει προοπτική. Πρέπει να υπάρξει προοπτική σε αυτόν τον τόπο, μπορούν να έρθουν καλύτερες μέρες, αλλά πρέπει να τους φέρουμε, δεν θα έρθει μόνος τους. Είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες συνελεύσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Σκεφτείτε ότι μέχρι τέλους Φεβρουαρίου έχουν ήδη προγραμματιστεί περισσότερες από 80 αντίστοιχες ανοιχτές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα και ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις 100, που θα μας οδηγήσουν και στην ανοιχτή ιδρυτική συνδιάσκεψη που θα γίνει τέλος Φεβρουαρίου στην Αθήνα, που θα ψηφιστεί και η ιδρυτική διακίνηση της Νέας Αριστεράς και θα χαράξουμε την πορεία μας για τις ευρωεκλογές.